Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας. Καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι. Είναι ένα vlog αυτό για να εξηγήσω, να μιλήσω λίγο για το κανάλι, να σας εξηγήσω λίγο το σκοπό του καναλιού, το ρόλο μου εμένα εδώ στο κανάλι, το τι κάνουμε με τα σχόλια και το τι γίνεται με τη συμμετοχή. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, οι περισσότεροι που βλέπετε αυτό το βίντεο το γνωρίζετε ήδη. Και εδώ και ένα χρόνο περίπου ανεβάζω καθημερινώς στο κανάλι μου εδώ στο YouTube vlogs. Video blogs, αναρτήσεις με βίντεο, στα οποία συνήθως διαβάζω επιστολές που μου στέλνετε εσείς, τις διαβάζω ανώνυμα και απαντώ γενικά και θεωρητικά και συζητώ το θέμα το οποίο θίγει κάθε φορά η επιστολή. Ο σκοπός του καναλιού μας εδώ πέρα είναι κυρίως ψυχοεκπαιδευτικός. Η λέξη ψυχοεκπαίδευση, έτσι όπως μας την έχει εξηγήσει και η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι μια πολύ καλή μου φίλη και εμένα αλλά και φίλη του καναλιού, με την οποία κάθε Τρίτη κάνουμε τις Αριστοτρίτες, δηλαδή vlogs μαζί με τη δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Όπως μας έχει εξηγήσει η Αριστονίκη τον όρο ψυχοεκπαίδευση, σημαίνει μαθαίνω πράγματα γύρω από την ψυχολογία, μαθαίνω πράγματα τα οποία με βοηθούν να καλυτερεύσω τον εαυτό μου και να καλυτερεύσω την ψυχική μου υγεία και γενικά να εξελιχθώ ως άνθρωπος. Λοιπόν, το κανάλι εδώ έχει αυτό το σκοπό της ψυχοεκπαίδευσης, της διάδοσης πληροφοριών που έχουν σχέση με τη ψυχολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και κάποια κοινωνικά θέματα. Το κανάλι αυτό δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη ψυχολογία και εκτός από τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Δεν είναι ούτε κομματικοποιημένο, ούτε πρόσκειται σε οτιδήποτε. Είναι ένα ελεύθερο κανάλι. Η ιδιοκτήτρια του καναλιού είμαι εγώ. Έχω ιδρύσει το κανάλι το 2011, όπου ανέβαζα έκτοτε τα βίντεο από τις εκπομπές τις οποίες συμμετείχα ως ψυχολόγος. Στη συνέχεια ανέβαζα και τα βίντεο από τις δικές μου εκπομπές στην τηλεόραση και πλέον εφόσον έχω σταματήσει από την τηλεόραση μέχρι τον Αύγουστο του 2019 είχα καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Σίγμα στην Κύπρο με τον τίτλο «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά». Στα διάφορα playlists του καναλιού υπάρχουν διάφορα βίντεο από πολλές εκπομπές τις οποίες συμμετείχα. Από το 1997 συμμετέχω ως ψυχολόγος σε τηλεοπτικές εκπομπές. Έφτιαξα λοιπόν αυτό το κανάλι για να βάζω τα βίντεο. Στην πορεία όμως βρήκα το κάλεσμά μου. Το οποίο κάλεσμά μου, η κλίση μου, νιώθω ότι είναι να ασχολούμαι επαγγελματικά με το YouTube. Ήτι καθημερινώς να ανεβάζω δύο vlogs, δύο αναρτήσεις με βίντεο, στα οποία να ασχολούμαι με τα θέματα με τα οποία μου ζητάτε εσείς μέσα από τις επιστολές σας. Είναι πάρα πολλές οι επιστολές που έρχονται. Υπάρχει μεγάλη ουρά αναμονής για να γίνει ένα email vlog. Στο κανάλι υπάρχουν πάρα πολλά playlists, πάνω από 30 playlists, δηλαδή λίστες με θεματικές βίντεο. Όσοι θέλετε να ακούσετε για ένα θέμα, συμβουλεύω να κοιτάξετε πρώτα στα playlist να δείτε αν τυχόν έχει γίνει αυτό το θέμα και μετά να στείλετε email. Το email μου είναι theklapetridou@yahoo.gr. Όλες αυτές τις πληροφορίες θα τις γράψω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και όταν κάποιος μου στέλνει email, εάν αυτό το θέμα δεν έχει ξαναγίνει βίντεο, εάν αυτό το θέμα είναι πρωτότυπο δηλαδή, θα γίνει vlog. Το vlog παίρνει αρκετό καιρό για να γίνει. Τώρα είμαστε σε μια φάση που κάνουμε vlogs, βίντεο πριν 4 μήνες. Λοιπόν, εδώ στο YouTube είμαστε μια αγαπημένη παρέα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τα βίντεο καθημερινά αλλά δεν σχολιάζουν. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι σχολιάζουν. Και θέλω να πω λίγο για τον μετριασμό των σχολείων και για τη διαχείριση των σχολείων. Οι κανονισμοί του καναλιού είναι όχι στη ρητορική μίσους, όχι στην διαδικτυακή επίθεση εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπου, είτε του ανθρώπου που έχει στείλει την επιστολή, είτε του ανθρώπου που έχει το κανάλι, είτε οποιοδήποτε άλλου χρήστη. Οπότε τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε trolling σημαίνει να κοροϊδεύουμε ανθρώπους στο διαδίκτυο, είτε ρητορικής μίσους, είτε επιθέσεων διαδικτυακών, βγαίνουν από το κανάλι μας αυτές. Θέλω το κανάλι μας να είναι καθαρό,
από αντιδικίες, από καυγάδες, από άσχημη φρασιολογία κλπ. 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 Και το καταφέρνουμε αυτό το πράγμα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο σκοπός που βλέπουμε αυτά τα βίντεο δεν είναι κουτσομπολίστικος του στυλ «ας ακούσω αυτή την ιστορία», αλλά είναι άλλος. Είναι να μπορέσουμε μέσα από την ιστορία ενός άλλου ανθρώπου και τον τρόπο με τον οποίο εγώ ως ψυχολόγος αναλύω αυτή την ιστορία και τα πράγματα που αναφέρω αναλύοντας αυτή την ιστορία, να μάθουμε πράγματα για την ψυχολογία, για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Άρα, σας ζητώ όταν σχολιάζετε τα βίντεο να έχετε στο μυαλό σας ότι τις επιστολές σας έχουν στείλει άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα βίντεο και αν τυχόν χρησιμοποιούμε μια σκληρή γλώσσα και είμαστε αυστηροί και είμαστε κριτικοί με έναν τρόπο έτσι υπεράνω, αν κατακρίνουμε τους ανθρώπους που στέλνουν τις επιστολές, πληγώνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά εν ολίγης για το πώς λειτουργεί το κανάλι. Εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να βλέπω κόσμο ιδιωτικά, ήδη από τις αρχές του 2018. Δεν διατηρώ γραφείο, δεν κάνω ψυχοθεραπεία μέσω του YouTube, δεν κάνω ψυχοθεραπεία μέσω μηνυμάτων, μέσω email ή μέσω βιντεοκλήσεις, δεν βλέπω πλέον κόσμο. Και τα email που μου στέλνετε, εάν τυχόν δεν έχουν ξαναγίνει vlog με αυτό το θέμα, τα ανεβάζω όταν έρθει η σειρά τους. Στο κανάλι υπάρχουν πάνω από 30 playlists ή λίστες με βίντεο, στις οποίες υπάρχουν διάφορες θεματικές για τη ζήλια, για τα προβλήματα γάμου, έχει ένα playlist με θέμα, με τίτλο «Θέλω να κάνω σχέση», υπάρχει ένα playlist με όλα τα vlogs, υπάρχει ένα playlist με τα έκτακτα vlogs και ούτω καθεξής. Οπότε αν κάποιος ψάχνει για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, μπορεί να κοιτάξει στα playlists ή να κάνει search στο κανάλι, γράφοντας το θέμα που τον ενδιαφέρει και το όνομά μου. Γιατί αν κάνετε search στο YouTube γράφοντας για παράδειγμα Ζήλια Θέκλα, θα σας βγάλει όσα βίντεο έχω στο κανάλι που έχουν θέμα της Ζήλια και έχουν ανέβει ήδη. Για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ ένα άλλο θέμα, μπορείτε να γράψετε mobbing Θέκλα, πάλι θα σας βγάλει τα βίντεο. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ και λίγο καιρό, εδώ και 10 μέρες περίπου, έχει ξεκινήσει η λειτουργία συμμετοχή στο κανάλι. Είναι μια προαιρετική λειτουργία, η οποία μπορεί να τη βρει κάποιος δίπλα από το κουμπί subscribe, είναι το κουμπί join, ή στα ελληνικά αν έχετε και το YouTube δίπλα από το κουμπί εγγραφή, είναι το κουμπί συμμετοχή. Η συμμετοχή στην ουσία είναι ένας τρόπος να συνεισφέρει κάποιος οικονομικά στο κανάλι. Υπάρχουν δύο πακέτα. Το πρώτο πακέτο είναι το «Στηρίζω το κανάλι 1», το οποίο στοιχίζει 4,99 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Όποιος εγγραφεί σε αυτό το πακέτο παίρνει δύο προνόμια. Το ένα προνόμιο είναι να υπάρχει το σήμα αφοσίωσης δίπλα από το όνομα του και το άλλο κάθε Δευτέρα να έχει πρόσβαση σε ένα βίντεο στο οποίο διαβάζω εγώ ίδια κομμάτια από τα δύο πρώτα μου βιβλία. Την Ανατομία μιας γυναίκας την έχω εδώ, όπως και το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», τα οποία αυτά δύο βιβλία υπάρχουν δωρεάν στην ιστοσελίδα μου και μπορεί κάποιος να τα διαβάσει σε e-book. Και το επίπεδο «Στηρίζω το κανάλι 2», το οποίο στοιχίζει 9,99 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα δηλαδή στρογγυλά, έχει τα δύο πρώτα προνόμια που έχει το πρώτο επίπεδο, δηλαδή το σήμα αφοσίωσης δίπλα από το όνομα. Προς το παρόν όσοι έχουν εγγραφεί έχουν ένα πράσινο σηματάκι, γιατί ο πρώτος μήνας είναι πράσινος και μετά αλλάζει χρώμα, γιατί κόκκινο σηματάκι κλπ. Θα έχουν το σήμα αφοσίωσης δίπλα από το όνομά τους. Θα έχουν κάθε Δευτέρα την πρόσβαση στο βίντεο που διαβάζω το βιβλίο, το οποίο ξαναλέω, το βιβλίο υπάρχει και δωρεάν στην ιστοσελίδα, για να μην νιώθετε άσχημα όσοι δεν μπορείτε να συμμετέχετε, και ξαναλέω δεν είναι υποχρεωτική συμμετοχή. Και το εξτρά προνόμιο που έχει το επίπεδο «Στηρίζω το κανάλι 2» είναι ότι κάποια βίντεο, έκτακτα θεματικά βίντεο, για παράδειγμα ένα βίντεο που θα ανέβει τις επόμενες μέρες έχει θέμα πώς λειτουργεί η ψυχοθεραπεία, αυτά τα βίντεο θα μπορούν να τα δουν πιο νωρίς οι συνδρομητές και μετά θα γίνονται δημόσια. Δηλαδή 3 με 5 μέρες πιο νωρίς οι συνδρομητές στο κανάλι 2 θα μπορούν να δουν τα έκτακτα θεματικά βίντεο. Όταν είχα ξεκινήσει τη λειτουργία συμμετοχή, είχα πει πως θα έβαζα πιο νωρίς τα καθημερινά βίντεο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Τρέχοντας το πρόγραμμα για 10 μέρες είναι αδύνατον. Οπότε αλλάζω το προνόμιο
και το κάνω να έχουν πρόσβαση στα έκτακτα, πρόωρη πρόσβαση στα έκτακτα θεματικά vlogs, τα οποία αργότερα θα μπορείτε να τα δείτε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε το με φίλους σας. Εάν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, κάντε εγγραφή, είναι δωρεάν η εγγραφή, η συμμετοχή είναι με χρήματα. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Αυτή την περίοδο ανεβάζω ένα βίντεο το πρωί στις 11, το πρωινό vlog, και ένα άλλο βίντεο το βράδυ στις 8, το βραδινό vlog. Και τα έκτακτα βίντεο όπως αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.